Το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Αγκαλιά πραγματοποίησε τη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωσή του. Με μεγάλη χαρά και κέφι, τα παιδιά του συλλόγου παρουσίασαν τα ποίηματά του, τραγούδια των Χριστουγέννων, φυσικά με τη βοήθεια και την εξαιρετική συμβουλή του Μουσικού Σχολείου Άρτας. Αυτό δείχνει το δρόμο και το μικρό Χριστό με οδηγό αστέπειν στη σπηλιά, τη μάγη και τα τώρα που είναι ακριβώ. Να κάνει να μαθαίναμε όλη η ιστορία και φαντάζεψε μου. Κλείνανε οι σταυτεροί και θάρρος πάντα στη ζωή. Ο Έλατο, ο Έλατο, τη διδαγμά η στολή σου. Ο Έλατο, τα πράσινα σου φύλλα, τα βγάζεις με τα λογκαιριά και τα φορείς με το χιονιά. Ο Έλατο, τα πράσινα σου φύλλα, δε σημερών έρθει, επιφλέντη πόλη ουρανία καλώτε. Χαίρε, χαίρε η φύσης όλη εν το σπηλαίον τύχτεται. Έμπα, εμπάθνη των αλόγων ο βασιλεύς τον ουρανό. Και επί Χριστόν όλων σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε. Πέτρα, πέτρα να μην αγγίσει κι ο νοικοκύρης του παραβρέθηκαν εκεί ήταν συγκινημένοι για την προσπάθεια των παιδιών. Από την πλευρά τους οι παραβρισκόμενοι έδωσαν τις δικές τους ευχές στα παιδιά, αλλά και κοινωνικά μηνύματα προς όλους για τη στήριξη της διαφορετικότητας κάποιων ατόμων. Εύχομαι και εγώ χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να είμαι αυτή την ημέρα ανάμεσά σας, καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Να συγχαρώ για το έργο το οποίο επιτελείτε όλοι εδώ. Να συγχαρώ τα παιδιά τα οποία κάθε μέρα προσπαθούν να κάνουν κάτι το καλύτερο και για τον εαυτό τους και για τον κοινωνικό σύνολο. Και βεβαίως να ευχαριστήσω και να συγχαρώ και τα παιδιά εδώ του Μουσικού Σχολείου, τα οποία σε κάθε ευκαιρία μας δείχνουν τα καλή της καρδιάς που έχουν και το πόσο ποιότητα ψυχής όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την τέχνη και είναι καλλιτέχνες όντως. Μαζί με τις ευχές μου σας φέραμε να δώσουμε στα παιδιά εδώ κάποια δωράκια, τα οποία μας έστειλε ο μακαριότατος αρχιετής του Πόσα Κοινών του Βασιλάδος, κύριος Συνόδημο, είναι μια τσάντα, η οποία μέσα έχει σχολικά είδη, θα μοιραστεί σε όλα τα παιδιά τα οποία έχουν, το πόσο είναι, καμία κοσαριά περίπου νομίζω. Και το κυριότερο που έχουμε να σας προσφέρουμε είναι η αγάπη μας, και βεβαίως να ξέρετε ότι όλοι και έστειλε, είμαστε δίπλα σας. Εκπαιδευτικοί, φίλοι, συγγενείς, φορείς, εργαζόμενοι του Κέντρου Διημέρευσης Αγκαλιά, αλλά και τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Άρτας, ήταν εκεί για να δώσουν κάποιες ώρες χαράς και ξεγνιασιάς σε αυτά τα παιδιά. Η επιτυχία της εκδήλωσης ήταν τα χαμόγελα των παιδιών. Και της διεύθυνσης του σχολείου και του σύλλογου διδασκόντων και των μαθητών και των γονέων μας. Για να σας πω απλώς ότι εμείς θέλαμε να πούμε πολύ περισσότεροι, δηλαδή τα παιδιά ήθελαν ένα πολύ μεγαλύτερο σχήμα αυτή. Δεν μπορέσαμε λόγω του χώρου. Μακάρι μια άλλη φορά να κάνουμε κάτι σε ένα λίγο μεγαλύτερο χώρο, γιατί θέλουν τα παιδιά, πάρα πολλά παιδιά θέλουν να έρθουν, όλα τα παιδιά θέλουν να έρθουν και να παίξουμε και να τραγουδήσουμε. Εδώ μια άλλη φορά το κάνουμε λίγο σε ένα μεγαλύτερο χώρο.
Θα ήθελα να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Είναι κάλαντα από όλη την Ελλάδα. Κάποια κάλαντα από όλη την Ελλάδα. Είναι γνωστά. Πιστεύω θα μπορέσουμε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Εντάξει, αυτό είναι το πρώτο που θα πούμε, είναι σίγουρα πάρα πολύ γνωστό. Πρόεδρος του Συλλόγου Αγκαλιά Αλέξανδρος Γεωργοδήμος σε σχετική δήλωσή του απίφθινε τις θερμές ευχαριστίες του σε όλους όσους παραβρέθηκαν εκεί και αυτός με τη σειρά του ευχήθηκε χρόνια πολλά. Ναι, όπως είπατε, τα παιδιά μας είπανε τα κάλαντα, τραγουδήσανε, δώσαν τις ευχές για τα Χριστούγεννα και με τη σειρά μου και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά, το προσωπικό για την εξαιρετική δουλειά που κάνανε. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο ειρήνη, υγεία, χαρά, αγάπη πάνω απ' όλα για τον συνανθρωπό μας και ιδιαίτερα για τον σταθμό σας. Σας εύχομαι τα καλύτερα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχετε, πάντα επιτυχίες και να στηρίζετε το έργο το σημαντικό που κάνετε όλες τις κοινωνικές ομάδες στην πόλη μας. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αγκαλιά, Ηλίας Κίλια, σε δήλωσή του και με μεγάλη συγκίνηση, έδωσε το δικό του μήνυμα για αυτές τις άγιες ημέρες. Να ευχηθώ καταρχήν χρόνια πολλά σε όλους τους συμπολίτες μας και να πω αυτό που είπα και στην τοποθέτησή μου, σε ευχές μου, ότι σήμερα η αγάπη του Σεβασμιότητα των γονιών, των παρευρισκομένων, του δημάρχου μας που πέρασε και για λόγους εκτός της θέλησής του είχε άλλες υποχρεώσεις, βρέθηκε από εδώ, ότι μετατράπηκε μια τυπική χριστουγεννιάτικη εκδήλωση σε πραγματική μέρα γιορτής. Και είναι πράγματι μια μέρα γιορτής και όλες οι ημέρες του Χριστουγέννου είναι μέρες γιορτής. Και είπα επίσης ότι όλοι να φροντίσουμε να κάνουμε φίλο μας ένα άτομο με ειδικές ανάγκες, διότι αν τον κόσμο αυτό η μοίρα στέρισε κάποια δυνατότητα σωματική ή πνευματική, τους έδωσε πολύ μεγάλη αγάπη και είναι το ζητούμενο σήμερα στην κοινωνία μας είναι η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Έγραψε ένα πολύ ωραίο άρθρο χθες ο συμπατριώτης μας ο Κώστας Κωνσταβασίλης και τα παιδιά αυτά έχουν πάρα πολύ αγάπη. Με πολύ πολύ λοιπόν αγάπη εκ μέρους των παιδιών, των γονέων του και της διοίκησης του συλλόγου μας ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά αγάπη και ειρήνη. Ευχές έδωσαν και οι εργαζόμενοι του Συλλόγου Αγκαλιά. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές να έχετε, με υγεία, με αγάπη και οικογενειακή ευτυχία. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη γιορτή από τα παιδιά της Αγκαλιάς, όπου τα παιδιά μας είπαν χριστουγεννιάτικα ποίηματα και κάλαντα και μας μετέφεραν στις Άγιες εκείνες ημέρες που γεννήθηκε ο Σωτήρας μας. Μας πέρασαν μηνύματα αγάπης, σεβασμού προς τον συνάνθρωπο και αλληλοβοήθειας. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και εσείς σήμερα εδώ. Καλή χρονιά να έχετε, με αγάπη, με υγεία και ευτυχία.